Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλό μήνα. Να αρχίσουμε από την συνάντηση των δύο ηγετών για την πολυπόθητη λύση του κυπριακού προβλήματος. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης σε δηλώσεις στο Προεδρικό Μέγαρο χαρακτήρισε δημιουργική την συνάντησή του με τον τουρκοκύπριο ηγέτη Μουσταφά Κιντζή, κατά την οποία συζητήθηκε η παραπέρα πορεία των συνομιλιών. Ανέφερε ότι δεν χρειάζονται περαιτέρω δηλώσεις, παραπέμποντας στο σχετικό ανακοινωθέν που εκδόθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη, που είναι ουσιαστικό και κατατοπιστικό για την πορεία των συνομιλιών. Ήταν μια δημιουργική συνάντηση κατά την οποία συζητήθηκε η παραπέρα πορεία των συνομιλιών. Σχετικό ανακοινωθέν θα εκδοθεί από τα Ηνωμένα Έθνη και θεωρώ ότι δεν χρειάζονται παραπέρα δηλώσεις πέραν από το περιεχόμενο που είναι και ουσιαστικό και κατατοπιστικό για την πορεία που θα ακολουθήσουμε από τούτο και στο εξής. Ποια είναι η πορεία αυτή που θα ακολουθήσει? Απλά κύριε Πρόεδρε, περιλαμβάνεται στην ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών, η οποία βεβαίως θα εκδοθεί, αλλά και μπορεί να σας την διανέμουν οι σχετικοί λειτουργοί, έτσι ώστε να γνωρίζετε πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα. Κύριε Πρόεδρε, για το θέμα των τεσσάρων βασικών ελευθεριών, αν θέσατε το ζήτημα. Δεν έχει συζητηθεί ποσός. Έχουμε συζητήσει για τη μεθοδολογία της παραπέρα πορείας. Για τις δηλώσεις των Τούρκων αξιωματούχων και όλα αυτά τα οποία έχουν προηγηθεί, κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι έχω εγείρει το θέμα και κατά την εχθεσινή και κατά τη σημερινή συνάντηση, ότι όσα λιγότερα λέγονται, τόσο καλύτερα μπορεί να συμβάλλουν στο θετικό κλίμα που θέλουμε να επικρατεί στον ενδοκυπριακό διάλογο και συνεπώς οποιασδήποτε δηλώσεις γίνονται, είτε επιρρεσιόδοξες είτε κατά την αντίθετη φορά, δεν συμβάλλουν σε αυτό που οι δύο κοινότητες τουλάχιστον, οι ηγέτες των δύο κοινοτήτων επιδιώκουν. Κύριε Πρόεδρε, μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας, τις τελευταίες ημέρες σας ανησυχεί? Είναι ένας αρνητικός παράγοντας, αλλά θέλω να ελπίζω ότι θα ξεπεραστούν τα προβλήματα. Περνάμε ευθέως τώρα, κυρίες και κύριοι, στον πολιτικό μας συντάκτη Πάμπο Μητίδη. Πάμπο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Καλησπέρα και στους. Και να αρχίσουμε από το ανακοινωθέν. Εκδόθηκε το ανακοινωθέν των ΗΠΑ, όπως είπε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και σύμφωνα με αυτό, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συναντιόνται μία φορά την εβδομάδα για το Φεβρουάριο. Η επόμενη συνάντηση ως εκ τούτου θα είναι στις 9 του μήνα, 9 Φεβρουαρίου, δηλαδή με την επόμενη Τετάρτη. Και στη βάση αυτής της συμφωνίας οι δύο ηγέτες θα συνεχίσουν, όπως είπαμε, τη συναντήσεις τους μία φορά την εβδομάδα για το Φεβρουάριο. Και στη συνέχεια επίσης αποφάσισαν όπως οι διαπραγματευτές, οι δύο διαπραγματευτές, ο Μαυρογιάννης και ο Σδίελ, να συναντιόνται όπως είχαν καθοριστεί από προηγουμένως. Συναντήσεις οι οποίες θα γίνονται ή προετοιμάζονται ή ο προγραμματισμός αυτός για τις συναντήσεις. Επίσης θα καθοριστεί, έχουν ζητήσει οι δύο ηγέτες των δύο κοινοτήτων να γίνει νέα διεθνής διάσκεψη με τις εγκύτριες δυνάμεις και φαίνεται ότι αυτό προσδιορίζεται στις αρχές του Μάρτη, χωρίς να καθορίζεται ο χώρος ο οποίος ή η χώρα που θα πραγματοποιηθεί η νέα συνάντηση, η διεθνής συνάντηση. Επίσης θα γίνεται προσπάθεια στο τραπέζι των συνομιλιών να συζητούνται τα κεφάλαια, του Κυπριακού, έτσι ώστε να βρίσκουν, να γίνεται προσπάθεια για εξέβρεση συγκλήσεων. Αυτό που αναφέρθηκε επίσης σε ό,τι αφορά τη σημερινή συνάντηση είναι από πλευρά του Προεδρικού ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο ενημέρωσε για τις συνομιλίες, για τη σημερινή συνάντηση που είχε ο Νίκος Αναστασιάδης με τον Μουσταφά Κιντζή. Και όσον αφορά τώρα τα επόμενα ζητήματα που έχουν σχέση με τις συνομιλίες, θα αναμένουμε τώρα το πώς θα, σε τι πράγματα, τι είναι αυτά που θα συζητιούνται και αν θα γίνονται ανακοινώσεις σχετικά με τα αποτελέσματα. Θα πω, δώσου μας και έτσι πες μας δύο λόγια για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος αναχωρεί αύριο για την Βαλέτα της Μάλτας.
Ναι, είναι όπου θα πραγματοποιηθεί η άτυπη συνάντηση των χωρών μέλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι σύνοδος κορυφής. Φαίνεται ότι εκεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει συναντήσεις και επαφές, διμερείς επαφές και με ηγέτες των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους οποίους σίγουρα θα ενημερώσει σε σχέση με τα όσα η Τουρκία προβάλλει το τελευταίο διάστημα, η τουρκική πλευρά δηλαδή, με τις τέσσερις βασικές ελευθερίες. Κάτι που ερμηνεύεται ότι γίνεται προσπάθεια από την Τουρκία να εισέλθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το παράθυρο και όχι από την πόρτα. Αυτό τονίζεται χαρακτηριστικά από διπλωματικές πηγές και που σχολιάζουν τα ζητήματα αυτά. Φαίνεται ότι βρίσκει συμπαραστάτη την Ευρωπαϊκή Ένωση, η ελληνοκυπριακή πλευρά, Κωνσταντίνε, καθώς κάτι τέτοιο σε καμία περίπτωση η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τίθεται θέμα να γίνει αποδεκτό. Λοιπόν, Πάμπο, να σε ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια. Κυρίες και κύριοι στις Βρυξέλλες, τώρα που αντιπροσωπεία του Δημοκρατικού Κόμματος μαζί με τον πρόεδρό της Νικόλα Παπαδόπουλο βρίσκονται στις Βρυξέλλες για επαφές με κοινοτικούς παράγοντες, αλλά και για να τοποθετηθεί σε ημερίδα που διοργανώνει ο Ευρωβουλευτής Κώστας Μαυρίδης για την ενεργειακή συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης Αιγύπτου μέσω της Κύπρου. Μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο εκπρόσωπος τύπου του Δημοκρατικού Κόμματος, κύριος Άθος Αντωνιάδης. Κύριε Αντωνιάδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και τους τηλεθεατές σας σε όλη την Κύπρο. Καλησπέρα. Λοιπόν, δώστε μας έτσι περισσότερες πληροφορίες για την αντιπροσωπεία του Δημοκρατικού Κόμματος. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα μέρα, η οποία στέφτηκαν οι επαφές και όλες οι ενέργειες μας εδώ με τεράστια επιτυχία, με επιστέγασμα μια εξαιρετική ανακοίνωση των θέσεων του SNPE, των Σοσιαλδημοκρατών, όσον αφορά το Κυπριακό. Το πρωί ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος, ο Νικόλας Παπαδόπουλος, ενημέρωσε την ολομέλεια της κοινοβουλευτικής ομάδας των Σοσιαλδημοκρατών, τόσο για την διαδικασία του διαλόγου, αλλά και γενικά μια τοποθέτηση όσον αφορά το Κυπριακό και την κατάσταση στη γύρω περιοχή. Τόνισε, αν μου επιτρέπετε έτσι πολύ σύντομα, ότι οι Ελληνοκύπροι και οι Τουρκοκύπροι μαζί μπορούν να κυβερνήσουν τη χώρα μας και να την οδηγήσουν σε ανάπτυξη και ευημερία βασισμένη στους κανόνες και τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν εμπιστευόμαστε την Τουρκία, δεν εμπιστευόμαστε τον Ερντογάν. Τόνισε ότι όλη η ευθύνη για την αποτυχία της Γενέβης βαραίνει την Τουρκία και ούτε την Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά ούτε και τους Τουρκοκυπρούς. Και η δική μας επιδίωξη είναι μια λύση χωρίς στρατεύματα, χωρίς εγγύησεις, βασισμένη στις αξίες και τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χέρι-χέρι με τους Τουρκοκυπρίους συμπατριώτες μας. Ακολούθησε συνάντηση με αρκετούς αξιωματούχους. Οι πλέον σημαντικές, αν μου επιτρέπετε να πω έτσι, παρακαλώ, ήταν με τον κύριο Πιτέλλα, τον πρόεδρο των Σοσιαλδημοκρατών, όπου ακολούθησε μια εξαιρετικά σημαντική ανακοίνωση από το SNP. Όπου τοποθετείται το SNP και δηλώνει ότι η θέση του SNP, αυτό είναι το σημαντικό, είναι ότι στην Κύπρο πρέπει να υπάρξει μια λύση χωρίς ξένα στρατεύματα και η μόνη εγγύηση που χρειάζεται η Κυπριακή Δημοκρατία είναι αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολύ σημαντικό. Είναι εξαιρετικά σημαντική αυτή η θέση. Πολύ σημαντική επίσης, πέραν των επαφών, και η συνάντηση με την κυρία Μογκερίνη, που είναι υπεύθυνη, αν θέλετε, για την εξωτερική πολιτική και την ασφάλεια όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανταλλάγηκαν απόψεις. Τόνισε ο πρόεδρος του κόμματος τις ανησυχίες μας τόσο για τις απαιτήσεις της Τουρκίας για τις τέσσερις ελευθερίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να τις απολαμβάνουν οι Τούρκοι που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο. Και ζήτησε από την κυρία Μοκερίνη, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, ξεκάθαρη και τοποθετική καθαρά και αποφασιστικά για το θέμα αυτό. Όπως επίσης τόνισε ο πρόεδρος του Δήμου ότι είναι αδιανόητο, ενώ η Τουρκία και ο κύριος Ερντογάν δεν σέβονται ούτε τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε τη δημοκρατία στη χώρα τους, κατέχουν ευρωπαϊκό έδαφος και δείχνουν μια αδιάλλακτη στάση που κλιμακώνεται, να επιβραβεύεται, αν θέλετε, μια αναβάθμιση της Τελωνιακής Ένωσης, Τουρκίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, και συμφώνησε η κυρία Μογκερίνη. Θα ακολουθήσουν και άλλες επαφές τώρα. Σήμερα και με άλλες συναντήσεις, ακόμα δύο, να ακολουθήσει ομιλία στην μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση που διοργανώνεται ο Ευρωβουλευτής μας Κώστας Μαυρίδης. Και συναντήσεις και αύριο το πρωί. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Αντωνιάδη, σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, στα ίμια τώρα που συνεχίζεται η προκλητική στάση Τουρκίας με την Ελλάδα να δείχνει υπομονή. Όμως κάθε χρόνο, όπως κάθε χρόνο, ο Υπουργός Άμυνας Απάνος Καμένος πέταξε πάνω από τα ίμια και πέταξε στεφάνι στη μνήμη των τριών Ελλήνων αξιωματικών που έχασαν τη ζωή τους όταν το ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας συνετρίβει εκεί το 1996.
Ο Πάνος Καμένος πέταξε πάνω από τις βραχονισίδες στις 7 και 10 το πρωί. Λίγο αργότερα, οι Τούρκοι έστειλαν ένα ζευγάρι μαχητικών αεροσκάφων που επί μία ώρα μπαινοέβγαιναν στον εθνικό εναέριο χώρο, πραγματοποιώντας συνεχείς πτήσεις πάνω από το σύμπλεγμα των ημείων. Βλέπουμε και τα πλάνα στους δέκτες μας. Λοιπόν, τώρα να περάσουμε στο στούντιο και στην συνάδελφο Κωνσταντίνα Ρουσά, η οποία θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες τόσο όσο συνεχίζονται οι προκλήσεις και οι απειλές από την Τουρκία προς την Ελλάδα. Κωνσταντίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κωνσταντίνα. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Η Ελλάδα προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τα ίμια και κάποιες άλλες βραχονισίδες, αλλά η Τουρκία δεν θα επιτρέψει ποτέ στην Ελλάδα να ανοίξει νέους χώρους εδώ, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας, Βεϊσί Καϊνάκ. Σε ερώτηση αν στην ατζέντα υπάρχει η κατάργηση της συμφωνίας επανεισδοχής έπειτα από τη μία έκδοση των 8, ο Τούρκος αντιπρόεδρος είπε ότι οι γείτονες πρέπει να έχουν καλές σχέσεις, αλλά πρέπει να προσεγγίζουν ο ένας τον άλλο με σεβασμό. Με ποιο δικαιολογητικό δεν εκδίδονται οι πραξικοπηματίες οι οποίοι επιχείρησαν κατά της ζωής του Προέδρου της Τουρκίας, του Πρωθυπουργού της, του Προέδρου της Τουρκίας, του Πρωθυπουργού της κατά της Δημοκρατίας, της Λαϊκής Βούλησης, υπάρχουν νεκροί. Ποιος άλλος λόγος πρέπει να υπάρχει για να τους εκδώσουν? Αυτό δεν μπορεί να γίνει ποτέ αποδεκτό, ανέφερε. Ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας, Φικρί Ισίκ, σε δηλώσεις του ανέφερε πως δεν θέλουν να είναι η πλευρά που θα αυξήσει την ένταση με την Ελλάδα, αλλά ούτε και θα υποκύψουν σε τετελεσμένα. Ο Τούρκος Υπουργός, ο οποίος έκανε τις δηλώσεις έπειτα από την κατάθεση Στεφάνου στα Ίμια από τον Έλληνα Υπουργό Πάνο Καμένο, ανέφερε ότι η Ελλάδα το τελευταίο διάστημα έχει αυξήσει τις παραβιάσεις της. Σημείωσε πως δεν πρέπει να αυξηθεί η ένταξη μεταξύ των δύο χωρών. Είναι δύο χώρες σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ και υπάρχουν συμφωνίες μεταξύ τους. Μάλιστα, Κωνσταντίνα, βλέπουμε και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η προκλητική στάση Τουρκίας και οι σχέσεις Τουρκίας-Ελλάδος. Τώρα, κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσουμε τη δήλωση ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος, Terence Quick, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσης στην Κύπρο μετά από πρόσκληση του Επιτρόπου Προεδρίας Φώτη Φωτίου. Το πρωί συναντήθηκε και με τον πρόεδρο της Βουλής, Δημήτρη Σιλούριο, που συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, καθώς και οι πρόσφατες προκλήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο. Το οποίο στείνεται κάθε τόσο στα Ίμια, από τη μια πλευρά κάνει κάποιους να γελούν. Και να γελούν σε βάρος εκείνων οι οποίοι σχεδιάζουν τα φάτα εγχειρήματα, εμπλέκοντας ακόμα και ανώτατους αξιωματικούς της Τουρκίας. Όμως ταυτόχρονα θα πρέπει να καταλάβει η Άγκυρα ότι δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να παίζει είτε με την Ελλάδα σε επίπεδο αμφισβήτησης των συνθήκων, είτε να παίζει με την Ελλάδα ή και με την Ευρώπη, δεδομένου ότι η Ελλάδα είναι κομμάτι της Ευρώπης και μάλιστα σύνορα της Ευρώπης, όπου εδώ ισχύουν για μας τους Έλληνες και το κοινωνικό δίκαιο και το διεθνές δίκαιο. Άρα, καλό θα είναι τα εσωτερικά του προβλήματα ο πρόεδρος της Τουρκίας να μην τα μετατρέπει σε πολιτικές, επιθετικές πολιτικές εναντίον της Ελλάδας, και πόσο μάλλον φτάνοντας και σε ένα σημείο που, όπως είπα πριν, του σοου στην περιοχή των ημείων. Είναι καθορισμένα τα σύνορα της Ελλάδας, είναι δεδομένες οι συνθήκες όπως είναι αυτή της Λοζάνης, και θα τον παραπέμψω στις δηλώσεις που έκανε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμήνης, του κ. Αποστολάκη, ο οποίος την Κυριακή ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη για όλα, δεν φοβάται τίποτα, μη μας υποτιμά, και από την άλλη την πλευρά όμως θα πρέπει και να στείλουμε και το μήνυμα ότι όλη αυτή την κατάσταση θα αντιμετωπίζουμε με απόλυτη ψυχραιμία και σύνεση. Θα έλεγα, δεν θα τσιμπήσουμε. Στην αστυνομική ενημέρωση τώρα, κυρίες και κύριοι, μαζί μας είναι συνάδελφος Άντια Λοΐζο από το capitalnews.com.cy. Άντια, καλησπέρα. Λοιπόν, 12 χρόνια φυλακή σε δύο πρόσωπα για διακίνηση ναρκωτικών και είχαμε και μία ληστεία σε φρουταρία στην Πάφο. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Ποινή φυλάκισης 12 χρόνων επέβαλε σήμερα το μόνιμο κακουργείο δικείο Λέμεσου σε 35χρονο αστυνομικό των Βρετανικών Βάσεων Επισκοπής και σε 38χρονο συνεργάτη του, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι για τη διακίνηση 26 κιλών κάναβης και μεθαμφεταμίνης τύπου Crystal Ice βάρους 1 κιλού και 160 γραμμαρίων. Επίσης, το δικαστήριο επέβαλε ποινή φυλάκισης 3 ετών με τριετή αναστολή στην 33χρονη σύζυγο του αστυνομικού
λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι είναι μητέρα ενός ανήλικου παιδιού μόλις 21 μηνών με διάφορα προβλήματα υγείας, ενώ ταυτόχρονα ληφθήκε υπόψη και το λευκό ποινικό της Μήτρο. Να υπενθυμίσουμε ότι ο αστυνομικός και ο συνεργάτης του είχαν συλληφθεί στις 15 Μαΐου 2015 στο Σούνι μετά από υποσοδιακή καταδίωξη και συγκρούσεις περιπολικών με το αυτοκίνητο των κατηγορουμένων που είχε ως αποτέλεσμα και τον τραυματισμό ενός αστυνομικού. Τρεις μήνες μετά και συγκεκριμένα στις 4 Αυγούστου 2015, το μόνιμο κακουργείο δικείο Λεμεσού είχε επιβάλει ποινή φυλάκισης 11 χρόνων στον αδελφό του αστυνομικού, ο οποίος παραδέχθηκε ότι ήταν το άτομο που μετέφερε με το αυτοκίνητό του τα 26 κιλά κάναβης. Να πέρασουμε τώρα, Κωνσταντίνε, σε μια άλλη υπόθεση που αφορά ληστεία σε φρουταρία της Πάφου και να πούμε ότι άγνωστοι φορώντας κουκούλα ευνηδίασαν γυναίκα τη στιγμή που αυτή προσπαθούσε να επιβιβαστεί σε αυτοκίνητο που οδηγούσε συνάδελφός της, αρπάζοντας τη τσάντα της. Η τσάντα περιείχε το ποσό των 100.000 ευρώ περίπου, το οποίο αποτελούσε εις πράξεις της εταιρείας. Οι θρασίτατοι ληστές τράπηκαν σε φυγή με αυτοκίνητο που βρισκόταν στο χώρο στάθμευσης της φρουταρίας. Λοιπόν, Άντι, να σε ευχαριστήσουμε. Αν και η αστυνομία αρκετές φορές είχε κάνει τις εκκλήσεις έτσι τόσο σε ιδιοκτήτες να προσέχουν και να μην κουβαλούν υπάλληλοι τόσα λεφτά. Λοιπόν, ευχαριστούμε, Άντι. Καλή συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Περνάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, και στην διεθνή επικαιρότητα. Στην Βρετανία συνεχίζεται για δεύτερη μέρα στην Βουλή των Κοινοτήτων η συζήτηση επί του νομοσχεδίου με το οποίο η κυβέρνηση ζητά την εξουσιοδότηση των βουλευτών για την ενεργοποίηση της διαδικασίας του Brexit που ορίζει το άρθρο 50 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συζήτηση θα ολοκληρωθεί το βράδυ με ψηφοφορία ώστε να εγκριθεί συνέχιση της εξέτασης του νομοσχεδίου στο επόμενο στάδιο, δηλαδή αυτό της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Το Βρετανικό Κοινοβούλιο συζητά για το νομοσχέδιο που θα δώσει στην κυβέρνηση της Τερέζα Μέι την εξουσιοδότηση να αρχίσει τις διαπραγματεύσεις για την έξοδο της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τον τίτλο «Σχέδιο νόμου της Ευρωπαϊκής Ένωσης», το κείμενο ζητά από τους βουλευτές να μεταφέρουν στην Πρωθυπουργό την εξουσία να γνωστοποιήσει την πρόθεση του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι ένα νομοσχέδιο για το αν το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή για το πώς πρέπει να το κάνει. Ήμασταν ξεκάθαροι. Δεν θα πρέπει να υπάρξουν προσπάθειες να παραμείνουμε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή προσπάθειες για να μπούμε ξανά από την πίσω πόρτα. Δεν θα υπάρξει δεύτερο δημοψήφισμα. Το να έχουμε την ανεξαρτησία μας και να συνεργαζόμαστε είναι κάτι καλό. Περνώντας αυτό το νομοσχέδιο και γυρίζοντας την πλάτη στην τροπολογία μας, θα ήταν σαν να γυρίζουμε την πλάτη στην πρόοδο που έχει σημειωθεί και να δείχνουμε ασέβεια στον διακανονισμό για την εκχώρηση εξουσίας. 60 σελίδες τροπολογιών που έχουν ως στόχο να μεταβάλουν το περιεχόμενό του έχουν υποβληθεί και θα συζητηθούν την επόμενη εβδομάδα. Στόχος τους να αναγκαστεί η κυβέρνηση να δίνει λογαριασμό στο Κοινοβούλιο σε κάθε βήμα αυτής της διαδικασίας. Στην Μοσούλη τώρα, όπου η Ανατολική περιοχή απελευθερώθηκε και οι οικογένειες των εκτοπισμένων γυρίζουν πίσω ζητώντας βοήθεια για την έλλειψη τροφής, νερού και ηλεκτρικού. Με τα χέρια απλωμένα, κάτοικοι της Μοσούλης εκλιπαρούν τα στελέχη της Ερυθράς Ημισελήνου για βοήθεια. Στο ανατολικό τμήμα της πόλης που ανακατέλαβαν οι Ιρακινές δυνάμεις εκδιώκοντας τους τζιχαντιστές, οι τιμές των τροφίμων που έχουν απομείνει είναι εξαιρετικά υψηλές. Οι διανομές από τις οργανώσεις είναι συνεχείς, οι ανάγκες των ανθρώπων όμως μεγάλες. Συχνά επικρατεί χάος. Χρειάζονται βοήθεια. Η περιοχή απελευθερώθηκε και τώρα οι οικογένειες των εκτοπισμένων γυρίζουν πίσω. Είναι δύσκολο να φέρουμε φαγητό. Προσπαθούμε να φέρουμε βοήθεια μέσω Ιρμπίλ, λέει αυτό το στέλεχος της Ερυθράς Ημισελήνου. Οι υποδομές ισοπεδώθηκαν από τις φοδρές μάχες. Μόνο ένας οδικός άξονας έχει απομείνει λειτουργικός. Το ηλεκτρικό ρεύμα και η υδροδότηση έχουν διακοπεί. Το 49χρονο συντηρητικό δικαστή Νίλ Γκόρσιτς, που έχει κατά το παρελθόν διατυπώσει θέσεις κατά της αυθανασίας, επέλεξε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, για την θέση του ένατου δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου μετά τον ευνίδιο θάνατο του προηγούμενου δικαστή, Αντώνη Σκάλια.
Ο 49χρονος εφέτης Νίλ Γκόρσατς είναι η επιλογή του Ντόναλντ Τραμπ για τη χειρεύουσα θέση στο Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρόκειται για το νεότερο σε ηλικία υποψήφιο για την ισόβια θέση την τελευταία 25 ετία. Με την επιλογή του Ντόναλντ Τραμπ, η ζυγαριά στο Ανώτατο Δικαστήριο γέρνει και πάλι προς τους συντηρητικούς. Αυτή είναι ίσως η πλέον διαφανής διαδικασία επιλογής δικαστή στην ιστορία. Είμαι ένας άνδρας που κρατά το λόγο του. Θα κάνω αυτό που είπα, κάτι που ο λαός αποζητούσε από την Ουάσιγκτον επί Μακρόν. Ο Γκόρσατς θα καταλάβει τη θέση του αποβίωσαντος Άντονιν Σκάλια. Έξω από το Ανώτατο Δικαστήριο, διαδηλωτές διαμαρτύρονται για τον Νίλ Γκόρσατς με πλακάτ που τον χαρακτηρίζουν ακραίο και επικίνδυνο. Η υποψηφιότητά του θα τεθεί στο μικροσκόπιο της γερουσίας για να εγκριθεί. Δημοκρατικοί γερουσιαστές έχουν διαμηνήσει ότι θα επιχειρήσουν να εμποδίσουν οποιονδήποτε υποψήφιο προτείνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ντόναλντ Τούσκ τώρα έστειλε το δικό του μήνυμα για την πολιτική Τραμπ, την οποία χαρακτήρισε απειλή για την Ευρώπη κατά την υπογραφή συμφωνίας κατασκευής σιδηροδρομικής γραμμής μεταξύ Εστονίας, Λετωνίας, Λιθουανίας και Πολωνίας. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τούσκ και οι ηγέτες Εστονίας, Λετωνίας και Λιθουανίας βρέθηκαν στο Ταλίν και υπέγραψαν συμφωνία για την κατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής Rail Baltica μεταξύ των χωρών τους και της Πολωνίας. Ο Ντόναλντ Τούσκ έστειλε το δικό του σαφές μήνυμα για την πολιτική Τραμπ. Για πρώτη φορά στην ιστορία μας, σε έναν πολυπολικό κόσμο, είναι τόσοι πολλοί εκείνοι που είναι ανοιχτά αντιευρωπαίοι ή στην καλύτερη περίπτωση ευρωσκεπτικιστές. Ειδικά η αλλαγή στην Ουάσιγκτον θέτει την Ευρώπη σε μια δύσκολη περίσταση. Η νέα διακυβέρνηση φαίνεται να θέτει ένα αμφιβόλο τα τελευταία 70 χρόνια της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, τονίσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει το 85% της χρηματοδότησης του νέου σιδηροδρομικού δικτύου που θα στοιχήσει 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Μετά τις ευρείας κλίμακας στρατιωτικές ασκήσεις στην Πολωνία, αμερικανικές δυνάμεις θα φτάσουν σε Λετωνία, Εστονία και Λιθουανία. Πρόκειται για μια επιβεβαίωση της δέσμευσης των ΗΠΑ στην ασφάλεια των χωρών της Βαλτικής. Η απόφαση για την ανάπτυξη των δυνάμεων εκεί πάντως ανήκει στην διακυβέρνηση Ομπάμα και όχι σε εκείνη του Ντόναλντ Τραμπ. Επιστροφή στην εσωτερική επικαιρότητα. Τις εκδηλώσεις του Μαραθώνιου Λεμεσού Γάσιο 2017 ανακοίνωσε σε διάσκεψη τύπου η ΟΠΑΠ Κύπρου στο πολιτιστικό κέντρο Τρακασόλ. Για δεύτερη συνεχή χρονιά θα ενισχυθεί οικονομικά το Καραϊσκάκιο Ίδρυμα. Στην ενημέρωση Κωνσταντίνα Λουσιά. Διήμερη διάρκεια θα έχει φέτος ο Μαραθώνιος Λεμεσού Γασιό, ο οποίος θα διεξαχθεί για 11η χρονιά το Σαββατοκύριακο 18 και 19 Μαρτίου. Ο θεσμοθετημένος πλέον Μαραθώνιος Λεμεσού Γασιό χορηγείται από την ΟΠΑΠ Κύπρου, ενώ για δεύτερη συνεχή χρονιά θα επιχορηγηθεί οικονομικά το Καραϊσκάκιο Ίδρυμα. Οι εκδηλώσεις του Σαββάτου θα αρχίσουν στις 9 το πρωί με τον Prime Τελετερικό Δρόμο 5 χιλιόμετρων και τον Παιδικό Δρόμο 1 χιλιόμετρου. Την Κυριακή θα διεξαχθεί ο Μαραθώνιος και ο ημιμαραθώνιος Petrolina Energy Race 10 χιλιόμετρων και City Race 5 χιλιόμετρων. Από την πλευρά του, ο διευθυντής της διοργάνωσης, κ. Σπύρος Σπύρου, είπε πως στόχος των διοργανωτών είναι ο Μαραθώνιος Λεμεσού Γασιό να καταστεί ως ένας από τους καλύτερο οργανωμένους αλλά και πιο σημαντικούς μαραθώνιους της Ευρώπης. Στα πλαίσια της συνεργασίας της ΟΠΑΠ Κύπρου με τον Μαραθώνιο Λεμεσού Γασιό, επίσης με ιδιαίτερη ευχαρίστηση, ανακοινώνουμε σήμερα τη συνέχιση της στήριξης μας στο Καραϊσκάκιο Ίδρυμα για ένα κόσμο χωρίς λευχαιμία. Οι άνθρωποι του Καραϊσκάκιου Ιδρύματος τις τελευταίες δεκαετίες δίνουν ακατάπαυστα τη μάχη κατά της λευχαιμίας, συλλέγοντας δείγματα μυελού των οστών, αλλά επίσης ενημερώνοντας το κοινό για τις διάφορες πτυχές του συγκεκριμένου θέματος. Σε διάσκεψη τύπου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ΟΠΑΠ Κύπρου Δημήτρης Αλετράρης ανέφερε συγκεκριμένα: «Διανύουμε τον ίδιο ενθουσιασμό από το 1969, τον δικό μας μαραθώνιο δρόμο στον τόπο μας». Οι 13.000 αθλητές που πήραν μέρος στην περσινή διοργάνωση, αλλά προπαντός η διάθεση χαράς και ζωής με την οποία επένδυσαν τη συμμετοχή τους, επιβεβαιώνει την πολυσήμαντη αξία του θεσμοθετημένου μαραθωνίου Λεμεσού Γασιό. Αξία που ξεπερνά τα όρια της μικρής μας πατρίδας, όπως ακριβώς τη μετέφερε στο διεθνή χώρο
με την νίκη του στο Μαραθώνιο της Βοστόνης το 1946 ένας αθλητής του Γασιό. Ο ανεπανάληπτος Στέλιος Κυριακίδης, τον οποίο τόσο ο Γυμναστικός Σύλλογος της Λεμεσού, όσο και άλλοι φορείς τίμησαν όπως έπρεπε τη χρονιά που πέρασε. Με τις αλλαγές στο πρόγραμμα και τις σημαντικές αναβαθμίσεις, ο Μαραθώνιος Λεμεσού Γασιό 2017 προσδοκεί να είναι ο καλύτερος που έγινε ποτέ στην Κύπρο, προσφέροντας σε όλους τους συμμετέχοντες την εμπειρία της συμμετοχής σε μια διοργάνωση που είναι πολλά παραπάνω από ένας αγώνας. Πραγματοποιήθηκε χθες στο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αγίου Αθανασίου η παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Χριστόφια «Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία». Παρουσίαση του βιβλίου του τέως Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Δημήτρη Χριστόφια «Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία» πραγματοποιήθηκε χθες στο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αγίου Αθανασίου στην Λεμεσό. Την παρουσίαση του βιβλίου έκανε ο Δ.Α. Ανδρέας Παναγιώτου, κοινωνιολόγος, καθηγητής Πανεπιστημίου Φρέτερικ. Χαιρετισμό απίφθινε ο Γιώργος Γεωργίου, επαρχιακός γραμματέας του ΑΚΕΛ Λεμεσού. Για αυτόν τον αγώνα, την κοινή πάλι Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, η Κυπριακή Αριστερά έδωσε θύματα. Έδωσε ήρωες που αγωνίστηκαν για την ειρήνη και τη φιλία, την κοινή συνύπαρξη των ανθρώπων, χωρίς διακρίσεις, ανεξαρτήτως καταγωγής, φιλής ή θρησκείας. Και σήμερα είμαστε περήφανοι για το παρελθόν μας. Αντλούμε δύναμη και διδάγματα από την ιστορία μας. Γι' αυτό εμπνεόμαστε από το ένδεξο παρελθόν μας. Ανοιχνεύουμε το παρόν μας και ιχνηλατούμε το μέλλον μας. Άλλοι και τους γνωρίζουμε πολύ καλά και από τα γραπτά και από τις πηγές έχουν αμαρτωλό παρελθόν που οι τύψεις των συνειδήσεων θα τους κυνηγούν για πάντα. Αυτές τις αλήθειες πραγματεύεται το βιβλίο του συντρόφου Δημήτρη Χριστόφια. Χωρίς μισόλογα και χωρίς να μασά τα λόγια του. Στο βιβλίο του, ο τέος Πρόεδρος της Δημοκρατίας δίνει τις δικές του απαντήσεις σε πολλά από τα ζητήματα που έχουν απασχολήσει την κυπριακή πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου από την περίοδο εμπλοκής του στην πολιτική μέχρι σήμερα. Στο βιβλίο αυτό προσπαθούμε να πούμε την αλήθεια για όλα τα ζητήματα. Και για τα λάθη τα δικά μας, που διαχρονούμε διαπράξεις. Άλλωστε, είμαστε ένα κίνημα της πράξης. Δεν είμαστε κίνημα των λόγων. Τα λόγια μας τα κάνουμε πράξη. Εσφάλαμε σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά ποτέ η Κύπρος δεν έχει ζημιωθεί από τα σφάλματα της αριστεράς. Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο δημοσιογράφος Δημήτρης Μιχαλακάκος. Το βιβλίο κυκλοφορεί και στην τουρκική γλώσσα. Τις αθλητικές ειδήσεις σας προσφέρουν τα φρουτοποτά Snapple και ο καφές Poka. Ώρα για την αθλητική μας ενημέρωση. Μαζί μας ο Πόλης Χαραλάμπους. Πόλη, καλησπέρα. Καλησπέρα Κωνσταντίνε, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη ένα παιχνίδι κυπέλλου αυτή την ώρα. Η Δόξα προηγείται στο Μακάριο με 2-0 της αναγέννησης. Το πρώτο γκολ ο Λεωνάρντο, το δεύτερο ο Κορομίνας, ο Ισπανός. Ενώ σε αγώνα που ολοκληρώθηκε πριν από περίπου 45 λεπτά, ο Απόλλωνας πέρασε με νίκη απέναντι στην ΑΕΣ Ζακακίου στο Τσίριο. Πρώτος αγώνα για τη φάση των 16 του κυπέλου Coca-Cola. Έκανε πάρα πολλές αλλαγές ο Σοφρόνης Αυγουστής. Συγκεκριμένα σε σχέση με την 11η των τριών προηγούμενων αγώνα στο πρωτάθλημα, έμειναν 9 παίχτες είτε στον πάγκο είτε εκτός αποστολής. Το ουσιαστικό είναι ότι ο Απόλλωνας πέτυχε 2 γκολ στο 60 με τον Σαρδινέρο και με τον ίδιο ποδοσφαιριστή στο 92 και βεβαίως λίγο πολύ καθάρισε με το εισιτήριο της πρόκρισης για τα πρώιμη τελικά. Να αναφέρουμε ότι για τον Απόλλωνα έκανε επίσημο ντεπούτο ο Ανδρέας Καρό, ο 20χρονος κεντρικός αμυντικός που δεν είχε αγωνιστεί καθόλου στο πρωτάθλημα μέχρι τώρα. Το σημερινό ήταν το πρώτο παιχνίδι για τον Απόλλωνα. Ενώ για την ΑΕΣ Ζακακίου πολύ καλή εμφάνιση έκανε και πάλι ο 22χρονος τερματοφύλακας, ο Έλληνας Σοφρονή, όπως και στο προηγούμενο παιχνίδι της ομάδας του με την ΑΕΚ. Να αναφέρουμε ακόμα για τον Απόλλωνα ότι ο Αγγελής Αγγελή, που αντιμετωπίζει πρόβλημα στον Αστράγαλο, θα μεταβεί την Τρίτη στην Πορτογαλία, στο Πόρτο, για να υποβληθεί σε επέμβαση για να αποκατασταθεί η ζημιά που έχει πάθει στον Αστράγαλο. Είναι γνωστό ότι ο έμπειρος σέντερ μπακ
δεν θα αγωνιστεί ξανά στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. Γι' αυτό και αποκτήθηκε ο Γιώργος Πελαγίας, ο οποίος σήμερα ήταν στην αποστολή. Τελικά επέλεξε να βάλει τον Καρό και όχι τον Πελαγία. Ενδεχομένως ο Πελαγίας να κάνει ντεπούτο με τη φανέλα του Απόλλωνα το Σάββατο στον αγώνα πρωταθλήματος με τη Δόξα Κατοκοπιάς στο Τσίριο. Επαναλαμβάνουμε ότι στο άλλο παιχνίδι για τη φάση των 16, στο Μακάριο, η Δόξα προηγείται της Αναγέννησης Δερίνιας με 2-0. Να πάμε στην Ομόνοια, όπου σήμερα ο πρόεδρος Αντώνης Τζονής σε ραδιοφωνικές του δηλώσεις μίλησε για όλα τα τρέχοντα τα θέματα της πράσινης επικαιρότητας. Μεταξύ άλλων, είπε ότι είχαν πρόταση από τον Derbyshire για τον Derbyshire. Οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι η ομάδα που ενδιαφέρθηκε για τον Άγγλο επιθετικό ήταν η Ipswich, που αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της Championship, δεύτερος τάξη κατηγορίας πρωτάθλημα στην Αγγλία. Για το θέμα του Κίλιαν Sheridan μίλησε ο πρόεδρος της Ομόνοιας, εξήγησε ότι δεν παραχώρησαν τον ποδοσφαιριστή γιατί δεν ικανοποιήθηκαν οικονομικά. Λίγο πολύ ο πρόεδρος των Πρασίνων τόνισε ότι θα παραχωρούσαν κάποιον παίχτη μόνο αν είχαν κάποια τρελή οικονομικά πρόταση. Είναι γνωστό ότι η Αγγελόνια Πολωνίας προσέφερε το ποσό των 150.000 ευρώ στην Ομόνοια συν κάποια μπόνους για να πάρει τα δικαιώματα του Ιρλανδού επιθετικού. Να τονίσουμε όμως ότι η μεταγραφική περίοδος στην Πολωνία ολοκληρώνεται 28 Φεβρουαρίου, κάτι που σημαίνει ότι δεν αποκλείεται οι Πολωνοί να επανέλθουν, οι οποίοι φέρονται να έχουν ήδη αποσπάσει την υπογραφή του Sheridan για το καλοκαίρι. Το θέμα αυτό θα ξεκαθαρίσει βεβαίως τους επόμενους μήνες, αν τελικά η Ομόνοια θα του κάνει μια καινούργια πρόταση για να τον πείσει να παραμείνει στο Ηλίας Πούλος. Να πάμε και στην Ανόρθωση, η οποία φαίνεται ότι έχει ενισχυθεί σημαντικά σε αυτή την μετεγραφική περίοδο. Η μεγάλη κυρία χθες ανακοίνωσε δύο μετεγραφές του γνώριμού μας, του Αντρές Άλβες, ο οποίος είναι γνωστό ότι έπαιξε τον τελευταίο 1,5 χρόνο στην ΑΕ, καλά έχει περάσει και από την Ομόνοια, έχει βάλει πάρα πολλά γκολ στα κυπριακά γήπεδα και περιμένω στην Ανόρθωση ότι θα κάνει ικανοποιητικά την ίδια δουλειά και με τα κιανόλευκα. Λίγο αργότερα χθες γνωστοποιήθηκε και η μετεγραφή του Φελίπε Ολιβέιρα, ενός ποδοσφαιριστή από την Βιτεότον, όπου στην ουγγρική ομάδα προκάλεσε έτσι μεγάλη αναστάτωση μέσα στον κόσμο της ομάδας τότε αποχώρησε ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Και περιμένουν βεβαίως ότι και στην Ανόρθωση θα κάνει τη διαφορά. Η Ανόρθωση, η οποία ήδη παρουσιάζεται αλλαγμένη τις τελευταίες εβδομάδες, ήδη ένας από τους καινούριους, ο Μίτροβιτς, αγωνίστηκε στο τελευταίο παιχνίδι με τον Ερμή και είχε πάρα πολύ καλή απόδοση. Περιμένουν ότι θα δώσουν το κάτι παραπάνω και οι άλλοι καινούργοι παίχτες που έχουν προσθεθεί στο ρόστερ της μεγάλης κυρίας. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, έχει ολοκληρωθεί η σύντομη αθλητική σας ενημέρωση από την τηλεόραση του Capital. Λόγω στον Κωνσταντίνο για τη συνέχεια του δελτίου. Κωνσταντίνε. Πολύ ευχαριστούμε για την αθλητική ενημέρωση, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα και όπως κάθε Τετάρτη, ώρα για την τεχνολογική μας ενημέρωση. Και αρχίζουμε το τεχνολογικό μας ένθετο. Ρομπότ σε ρόλο δασκάλου παρουσιάστηκαν στην πρόσφατη έκθεση που οργάνωσε η Ένωση Προμηθευτών Εκπαιδευτικών Προϊόντων της Βρετανίας. Στόχος είναι να συνδεθεί η θεωρία που μαθαίνουμε στην τάξη με την πρακτική και την εμπειρία που ζητάει η αγορά. Στο εγγύς μέλλον, τα ρομπότ θα έχουν και εκπαιδευτική αποστολή, αντικαθιστώντας σε πολλές περιπτώσεις ακόμα και τον δάσκαλο στην τάξη. Είναι ιδανικά για να δώσουν όλες τις τελευταίες πληροφορίες για την τεχνολογία και τις εφαρμογές της σε όλα τα παιδιά. Γίνονται ήδη πιλωτικά τεστ με ρομπότ σε διάφορες χώρες, από την Αυστραλία μέχρι την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην πρόσφατη έκθεση που οργάνωσε η Ένωση Προμηθευτών Εκπαιδευτικών Προϊόντων της Βρετανίας στο Λονδίνο, εταιρείες που ασχολούνται με τις ηλεκτρονικές καινοτομίες παρουσίασαν νέες ιδέες. Ο στόχος είναι να συνδεθεί η θεωρία που μαθαίνουμε στην τάξη με την πρακτική και την εμπειρία που ζητάει η αγορά. Στο παρελθόν μιλούσαμε διαρκώς στα παιδιά για τις γνώσεις που έπρεπε να έχουν. Επαναλαμβάνουν και να απαγγέλουν οτιδήποτε τους λέει ο δάσκαλος. Δίνουν πολλές εξετάσεις στα παιδιά, αλλά δεν ξέρουν τι συμβαίνει με τη νέα τεχνολογία. Δεν ξέρουν πώς να χρησιμοποιούν τα χέρια τους. Απλά απομνημονεύουν γνώσεις. Αλλά η θεωρία δεν μπορεί να βοηθήσει την αγορά, δεν μπορεί να βοηθήσει στο μέλλον του πολιτισμού. Η ιδέα λοιπόν είναι να βάλουν τους μαθητές να εφαρμόσουν ό,τι ακούνε, για παράδειγμα, στο μάθημα της χημίας. We'll be right back.
κάθε δάσκαλος σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και αν βρίσκεται, γνωρίζει ότι υπάρχουν ορισμένα θέματα που είναι δύσκολο να τα εξηγήσει στα παιδιά. Ας πάρουμε το παράδειγμα του περιοδικού πίνακα στοιχείων. Είναι ένα κομμάτι χαρτί που σου δείχνει ποιο είναι το κάθε στοιχείο. Αν είσαι μαθητής, πρέπει να το αποδεχτείς, γιατί ο δάσκαλός σου δεν μπορεί να στα δείξει. Η βασική πρόκληση είναι να ελκύσει το ενδιαφέρον των μαθητών. Η εταιρεία Touchable Universe έχει δημιουργήσει μια συσκευή που επιτρέπει στους μαθητές να μαθαίνουν με τη βοήθεια της αφής. Σε κάθε τάξη, το 30% των παιδιών είναι αυτό που αποκαλούμε κινεσθητικοί μαθητές. Σημαίνει ότι έχουν γεννηθεί έτσι. Μαθαίνουν λοιπόν καλύτερα όταν ακουμπούν τα πράγματα με τα χέρια τους στην τάξη. Άρα η εικόνα και ο ήχος είναι προφανώς καλύτερα, αλλά εικόνα, συν ήχος, συν αφή είναι ακόμα καλύτερα για τους μαθητές. Το καλύτερο όμως είναι όταν συνδυάζουμε τη μάθηση με το παιχνίδι. Αυτά τα τουβλάκια μπορούν να μοιάζουν με τα παραδοσιακά τουβλάκια, αλλά δεν είναι έτσι. Περιέχουν gadget τελευταίας τεχνολογίας όπως αισθητήρες, σερβερ και φώτα LED, αλλά και σύνδεση Bluetooth. Είναι ένα ρομπότ που όλοι μπορούν να φτιάξουν. Τα τουβλάκια έχουν ειδικό χρώμα για να ξέρουν τα παιδιά τι μπορεί να κάνει το καθένα. Για να δώσεις κίνηση σε αυτό που φτιάχνεις, πρέπει να χρησιμοποιήσεις ένα πορτοκαλί τουβλάκι, γιατί μόνο αυτό διαθέτει κινητήρα. Τα παιδιά μαθαίνουν έτσι και τις βασικές αρχές της ρομποτικής, γιατί καταλαβαίνουν τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα που χρειάζεσαι για να φτιάξεις ένα ρομπότ. Μαθαίνουν τις βασικές αρχές της κωδικοποίησης, γιατί από τη στιγμή που είναι έτοιμο το ρομπότ για να μπορέσει να κάνει κάτι για σας, θα πρέπει να προγραμματιστεί με τη βοήθεια μιας εφαρμογής. Τα εκπαιδευτικά εργαλεία έχουν αλλάξει ριζικά τα τελευταία χρόνια. Οι νέες τεχνολογίες έχουν μπει για τα καλά στην αίθουσα διδασκαλίας. Η χρήση του ρομπότ όμως εξαρτάται πάντα από τον τρόπο που οι δάσκαλοι ή οι εκπαιδευτές επιλέγουν να τα χρησιμοποιήσουν. Από την άλλη πλευρά, τα ρομπότ μπορούν να βοηθήσουν στη μετάβαση στην νέα εποχή, στο να φέρουν πιο κοντά τους μαθητές στην αυξανόμενη ψηφιακή εμπειρία, αλλά και στην εκπαιδευτική διαδικασία στην τάξη. Στο ρεπορτάζ που ακολουθεί τώρα θα δούμε πώς η τεχνολογία και η ρομποτική εντάσσεται στην γεωργία και την ιχθυνοτροφία. Οι αγρότες μέχρι στιγμής στο Βερολίνο είναι δύσπιστοι απέναντι σε αυτές τις καινοτομίες. Η Διεθνής Πράσινη Εβδομάδα που πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο μας έδωσε μια ιδέα πώς θα είναι η γεωργία και η κτηνοτροφία στο μέλλον. Η τεχνολογία θα είναι σίγουρα στο πλευρό τους και πιο συγκεκριμένα η αγορά των ρομπότ. Σύμφωνα μάλιστα με την εταιρεία μελετών Τράκτικα, το 2015 ο συνολικός κύκλος εργασιών της ρομποτικής γεωργίας και κτηνοτροφίας έφτασε τα 3 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ το 2024 θα ξεπεράσει τα 73,9 δισεκατομμύρια δολάρια. Ένα παράδειγμα καινοτομίας είναι το αυτοματοποιημένο σύστημα Eagle, που αφορά τη διαχείριση ενός σκοπαδιού με μοσχάρια. Διαθέτει έναν χώρο για τα ζώα και μια μηχανή ταΐσματος. Σκόνη γάλακτος αναμειγνύεται με νερό και προσφέρεται στα μοσχάρια. Το πλεονέκτημα είναι ότι ο αγρότης δεν χρειάζεται να μεταφέρει κουβάδες εδώ και εκεί. Δεν χρειάζεται να καθαρίζει όλη την ώρα. Έχει μεγαλύτερη ευελιξία. Δεν χρειάζεται να είναι επιτόπου στις ώρες ταΐσματος. Μπορεί να δείξει στα μοσχάρια πώς δουλεύει και έτσι δεν θα χρειάζεται να σηκώνεται στις 6 ή στις 8 η ώρα το πρωί. Άρα θα έχει μεγαλύτερη ευελιξία. Ένα άλλο ρομπότ που παρουσιάστηκε στην έκθεση ήταν το Τζούνο. Έχει μόνο μία αποστολή, να σπρώχνει σανό στα ζώα. Δεν είναι κάτι περίπλοκο, αλλά ήταν μια κουραστική δουλειά για τους ανθρώπους μέχρι τώρα. Οι αγρότες είναι βέβαια δύσπιστοι απέναντι σε όλες αυτές τις καινοτομίες που έρχονται τα επόμενα χρόνια. Είμαι αγρότης εδώ και 45 χρόνια. Ο γιος μου θα πάρει τη θέση μου. Υπάρχει μια σύγκρουση ανάμεσα στο τι έμαθα και τι γνωρίζω εγώ ως ειδικός και σε αυτά που έμαθε ο γιος μου κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής του. Είχε εξαιρετική εκπαίδευση. Όταν όμως μιλούμε για τις νέες τεχνολογίες, θα καταλάβετε ότι συγκρουόμαστε. Αυτός είναι πολύ πιο χαλαρός, ενώ οι συνομήλικοί μου είναι πολύ πιο επικριτικοί απέναντι σε αυτή την τεχνολογία. Αυτόνομα τρακτέρ κεντρών αναμένεται να είναι το επόμενο βήμα στις έξυπνες φάρμες του μέλλοντος, όπου τα πάντα είναι συνδεδεμένα στο διαδίκτυο. Στην έκθεση παρουσιάστηκαν 100.000 προϊόντα από 1.500 εκθέτες. Ζήστε την εξέλιξη της τεχνολογίας με τη ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ. Νιώσε κοντά, φτάσε μακριά. Γεια μαμά.
Πού έχεις βάλει την κόκκινη τη φανέλα με την άσπρη τρίγα? Α, στο ερμάρι σου, αγάπη μου. Δεν είναι. Άμα έρθω εκεί και την βρω, τι θα κάνω? Έλα, μαμά, εντάξει, έλα, την βρήκα. Να σου πω, κοινάω. Βράζει μακαρόνια. Α, πού είναι καλή ιδέα, μακαρόνια. Έλεος. Ξέχασα να σε ρωτήσω. Καλά είναι ο παπά, σε χαιρετάει. Έχεις τη δύναμη να ξεφύγεις από την καθημερινότητα. Έλα, μαμά, πού είστε? Έχουμε το δίκτυο ώστε εσύ, αν θες, να διακόπτεις την επικοινωνία σου. Για να έχεις θέλω. Το αξιόπιστο δίκτυο δίπλα σου κάθε φορά που το χρειάζεσαι. Cita Mobile Vodafone. Power to you. Αυτή λοιπόν ήταν η τεχνολογική μας ενημέρωση. Τώρα να δούμε την κίνηση των μετοχών στο χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και τις συναλλαγματικές ισοτιμίες των ξενονομισμάτων. Και πριν κλείσουμε, να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό. Το δελτίο καιρού είναι μια προσφορά των Carrefour. Φθηνότερα κάθε μέρα με κάθε καιρό. Carrefour Κύπρου. Απόψε θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες ενδέχεται αρχικά να δώσουν μεμονωμένες βροχές και χιόνια στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 2 βαθμούς σε εσωτερικό, γύρω στους 5 στα παράλια και στους μείον 4 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα καταστεί σταδιακά κυρίως συννεφιασμένος και ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές και χιόνια στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 10 βαθμούς σε εσωτερικό, γύρω στους 12 στα παράλια και στους 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αυτές ήταν, κυρίες και κύριοι, σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας. Σας ευχαριστούμε που και απόψε επιλέξατε την τηλεόραση του Capital για την δικιά σας ενημέρωση. Συνεχίζω ειδήσεων στο ενημερωτικό μας portal capitalnews.com.cy. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων για άτομα με απώλεια ακοής. Παρακολουθήστε στις 9 την ταινία Thriller Disclosure και στις 11:30 την δραματική ταινία Million Dollar. Κυρίες και κύριοι, από όλους εμάς, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ.